Η χρήση και κατάχρηση της τεχνολογίας από παιδιά και εφήβους, κίνδυνοι και προβληματισμοί είναι το θέμα που θα βρεθεί στο επίκεντρο της 5ης διαδραστικής συνάντησης με τον τίτλο «Από το Α ως το Ω», μια ακαδημία για γονείς που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Τρίτη στις 6 το απόγευμα στο ξενοδοχείο Ντιλάκ. Το θέμα θα αναπτύξει ο Μάνος Τσαλαμανιός, παιδοψυχίατρος, διευθυντής ΕΣΥ στο Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών Εφήβων του Γενικού Νοσοκομείου Ασκληπιείου Βούλας. Στην μεγάλη σημασία του συγκεκριμένου θέματος στην σύγχρονη εποχή, όπου τα παιδιά ξεκινούν την χρήση της τεχνολογίας ακόμη και από την νηπιακή ηλικία, αναφέρθηκαν ο καθηγητής παιδιατρικής Νικόλαος Χαλιάσος και η αναπληρώτρια καθηγήτρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και επιστημονικά υπεύθυνη της Ακαδημίας για Γονείς, Άρτεμι Γιώτσα. Την ερχόμενη Τρίτη, 29 Μαΐου, στις 6 το απόγευμα, στο γνωστό χώρο του ξενοδοχείου του ΛΑΚΑ, έχουμε την 5η συνεδρία της Ακαδημίας για Γονείς. Οι 4 προηγούμενες σημείωσαν κατά κοινή ομολογία μεγάλη επιτυχία. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος, έγιναν συζητήσεις πάρα πολύ γόνιμες και πολύ καλό νέο είναι ότι το ποσοστό των ανδρών που συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις αυξάνεται συνέχεια. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό σημάδι για τους άντρες γονείς ότι αρχίζουν και ενδιαφέρονται εξίσου με τις γυναίκες. Στην 5η συνεδρία θα μιλήσει ο κύριος Μάνος Τσαλαμανιός, παιδοψυχίατρος, διευθυντής ΕΣΥ στο νοσοκομείο Βούλα Αθηνών, έμπειρος, και το θέμα είναι χρήση και κατάχρηση της τεχνολογίας από παιδιά και εφήβους, κίνδυνοι και προβληματισμοί. Ένα θέμα τεράστιο που επιδέχεται πάρα πολλές, όχι μόνο ερμηνείες και συζητήσεις, και δημιουργεί και πάρα πολλά προβλήματα. Την Τρίτη, 29 Μαΐου, έχουμε την 5η και τελευταία συνάντηση της Ακαδημίας Γονέων από το Α έως το Ω, μια ακαδημία για γονείς. Το σημερινό θέμα που θα αναπτύξουμε είναι η χρήση και η κατάχρηση της τεχνολογίας από παιδιά και εφήβους, κίνδυνοι και προβληματισμοί. Θα το αναπτύξει ο κύριος Μάνος Τσαλαμανιός. Είναι ένα θέμα που αφορά σε πολύ μεγάλο βαθμό τους γονείς με παιδιά όλων των ηλικιών. Αν σκεφτούμε ότι από την νηπιακή και όλα ηλικία τα παιδιά ξεκινούν να χρησιμοποιούν, και όχι απλά να χρησιμοποιούν, όχι απλά να έρχονται σε επαφή, αλλά να χρησιμοποιούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τα ηλεκτρονικά μέσα, μπορούμε να φανταστούμε πώς αυτά τα παιδιά είναι οι μελλοντικοί χρήστες του διαδικτύου και πώς αυτά τα παιδιά εθίζονται στη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων. Ένα πολύ μεγάλο ερώτημα το οποίο αναδύεται συχνά στις ακαδημίες, σχολές γονέων, από την πλευρά των γονέων, είναι το πώς μπορούν οι ίδιοι να αντιληφθούν αν το παιδί τους κάνει χρήση, κατάχρηση της τεχνολογίας, μέχρι πού φτάνει η χρήση και πού ξεκινάει η κατάχρηση και πώς μπορούν οι ίδιοι να βάλουν όρια ή να προστατέψουν το παιδί τους από την κατάχρηση της τεχνολογίας. Αυτά και πολλά άλλα που αφορούν τους κινδύνους, τους προβληματισμούς, θα αναπτύξει ο κύριος Τσαλαμανιός στην 5η συνάντηση που θα κάνουμε της Ακαδημίας Γονέων. Και είμαστε σίγουροι ότι θα αποτελέσουν το έναυσμα για σειρά νέων συναντήσεων από το Σεπτέμβριο, όταν με το καλό ξεκινήσουμε τον νέο δεύτερο κύκλο του προγράμματος. Η εικόνα, κύριε Γιώτσα, για το εάν αυτή η χρήση και η κατάχρηση της τεχνολογίας από τα παιδιά και τους εφήβους είναι μεγάλη στη χώρα μας, υπάρχουν στοιχεία? Υπάρχουν στοιχεία, τα οποία θα μας τα αναπτύξει. Δεν θα ήθελα εγώ να αναφερθώ σε αυτά, γιατί θα πάρω ένα μέρος της ομιλίας του κ. Τσαλαμανιού. Υπάρχουν στοιχεία, τα οποία βέβαια είναι τα καταγεγραμμένα στοιχεία. Αυτό όμως που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι και πόσα δεν είναι καταγεγραμμένα, γιατί τα στοιχεία που έχουμε και είναι καταγεγραμμένα αφορούν τις μονάδες εφήβων που ασχολούνται με την κατάχρηση του διαδικτύου. Είναι πολύ σημαντικό να έχουμε στο νου μας όχι μόνο την αντιμετώπιση, αλλά και την πρόληψη του φαινομένου.